Έρευνα τη θερμική συμπεριφορά του κέντρου τη πόλη του Ηρακλείου, διεξάγει το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ σε συνεργασία με το Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστημών Ζωή και το εργαστήριο GPL τη NASA. Here, uh, the... Είμαστε εδώ για να συνεργαστούμε με τη FORTH για να χαρτογραφήσουμε τι θερμικέ διακυμάνσει στο Ηράκλειο και να δούμε πώ αυτέ οι πληροφορίε θα χρησιμοποιηθούν για να μοντελοποιήσουμε τη θερμική συμπεριφορά των υλικών. To, to σχέση με την θερμική αποδοτικότητα, έχει να κάνει όμως και με την θερμική άνεση των πολιτών και των επισκεπτών της πόλης του Αρακλείου. Οι επιστήμονες βρέθηκαν στην ταράτσα της Βικελέας από που έχοντας πάρει τη σχετική άδεια από την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, πέταξαν ντρόουν πάνω από το κέντρο τη αυτό έχει μια α, κάμερα που παίρνει σε, με διπλά κανάλια στο, στο, στην ορατή περιοχή, δηλαδή πράσινο κόκκινο μπλε και στο εγγύση υπέρυθρο, δηλαδή κοντά στο ένα μικρόμετρο. Και με αυτό α, μπορούμε, κάνουμε μια αποτύπωση πολύ λεπτομερή της τρισδιάστατης δομής της πόλης. Δηλαδή τα κτίρια, ένα ψηφιακό μοντέλο επιφανεία κτίριων, δηλαδή ξέρουμε το κάθε δέντρο που είναι στην πόλη, το κάθε κτίριο με πολύ υψηλή ανάλυση. Το άλλο το ντρόν έχει πάνω μια ευαίσθη θερμική κάμερα που αυτό καταγράφει στην περιοχή του θερμικού υπερήθρου. Που σημαίνει ότι πρακτικά καταγράφει θερμοκρασιακέ διαφορέ. Καταγράφει θερμοκρασία. Θερμική καταγραφή έκανε ταυτόχρονα και δορυφόρο τη NASA, με τον οποίο έκλεισαν ραντεβού οι επιστήμονε για επιλεκτική παρατήρηση συγκεκριμένων περιοχών. Έχετε κλείσει ραντεβού με τον δορυφόρο <laughs> τη ΝΑΣΑ. Για να έρθει πάνω από την πόλη του Ηρακλείου. Ακριβώ. Ακριβώ είναι επιλεκτικό και μάλιστα υπάρχει μεγάλη ουρά, αλλά έχουμε μια μόνιμη συνεργασία μαζί τους. Συνεπώς είμαστε, ε, ε, είναι, είναι δική του. Συνεπώ, είναι ειδική μεταχείριση που έχει το ΙΤΕ σε αυτή την περίπτωση. Οι καταγραφέ δείχνουν ξεκάθαρα πώ τα δέντρα και τα σωστά υλικά ρίχνουν τη θερμοκρασία στο αστικό περιβάλλον. Στην πρώτη εικόνα που μα παραχώρησαν οι επιστήμονε, φαίνεται η κατανομή τη θερμοκρασία του εδάφου νωρί το πρωί, λίγο πριν την ανατολή του ηλίου. Με το κόκκινο να αντιστοιχεί στα θερμά σημεία και με το κίτρινο να δείχνει την κλιμάκωσή του. Το το κέντρο γίνεται σχεδόν κίτρινο, ενώ χαρακτηριστική είναι η εικόνα ενό κτηρίου με μόνο οροφή, το οποίο παρουσιάζει μικρότερη θερμοκρασία από τα γειτονικά. Μα στέλνει το μήνυμα η έρευνα που κάνει το ΙΤΕ μαζί με τον όλους φορείς που το Νορβηγικό Πανεπιστήμιο και όλου του φορεί που εμπλέκονται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ότι μπορούμε να σκεφτούμε στι μελέτε που κάνουμε πλούσια στι αναπλάσει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούμε για παράγοντα ψυχρά υλικά ή ότι το ζήτημα της ανάπτυξης χωρών πρασίνου και δέντρων είναι ζήτημα ζωής. Σε πρώτη φάση τα αποτελέσματα του πειράματος αυτού θα συζητηθούν σε συμπόσιο που η Διεθνής Επιστημονική Κοινότητα που ασχολείται με το αστικό κλίμα διοργανώνει κάθε τρία χρόνια και φέτος θα λάβει χώρα στη Νέα Υόρκη στις αρχές του Αυγούστου.